Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα ανακοινώσει την απελευθέρωση 15 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ ως απάντηση στις περικοπές παραγωγής που ανακοινώθηκαν από τα κράτη του OPEC Plus. Μετά την απόφαση του OPEC Plus να μειώσει την παραγωγή κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, κάτι που μπορεί να εκτοξεύσει και πάλι την τιμή του πετρελαίου, το μόνο που μπορούσαν να κάνουν οι Αμερικανοί ήταν να διαθέσουν μέρος του στρατηγικού τους αποθέματος στις αγορές. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια βεβαιασμένη κίνηση με την οποία οι Αμερικανοί ελπίζουν να αγοράσουν χρόνο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο της Ουκρανίας. Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, η Ρωσία οικονομικά κερδίζει, ενώ έχει την στήριξη χωρών που παλαιότερα οι ΗΠΑ θεωρούσαν ότι είναι στρατηγικοί συμμαχοί τους, όπως οι χώρες του OPEC+. Η εξαθλίωση των δυτικών κοινωνιών έχει πρωτίστως να κάνει με τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Όσο συνεχίζεται η εξαθλίωση αυτή και μεγενθύνεται, τόσο πιο πιθανός είναι ο κινδύνος εξεγέρσεων, όπως ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Γαλλία, όπου η εξουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν κλονίζεται. Οι διαδηλώσεις είναι καθημερινές και πλέον οι αρχές φοβούνται γενικευμένη εξέγερση. Να σημειώσουμε ότι η Γαλλία κυβερνάται από κυβέρνηση μειοψηφίας, καθώς το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στην ανοχή των υπόλοιπων κομμάτων για να κυβερνήσει.